τη βούληση του Υπουργείου Παιδείας και την προσπάθεια που έχει καταβληθεί από την έναρξη της προσφυγικής κρίσης έως σήμερα για την εκπαίδευση των ανήλικων προσφύγων και την ένταξή τους στο σχολικό περιβάλλον, όπου αυτό είναι δυνατό, μετέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Αλέξανδρος Κόπτσης στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στα Γιάννενα. Η ημερίδα είχε ενημερωτικό χαρακτήρα και έγινε παρουσία των αντιπεριφερειαρχών Οδυσσέα Πότση και Αγνής Νάκου, αλλά και εκπροσώπων διεθνών οργανισμών που συμβάλλουν στη διαχείριση του προσφυγικού και ασχολούνται ιδιαίτερα με την εκπαίδευση των ανήλικων προσφύγων. Η εκπαίδευση των προσφυγόπουλων αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας, ανέφερε ο κ. Κόπτσης, που έχει ως στόχο ένα ενταξιακό σχολείο που ισότιμα θα δέχεται όλους τους μαθητές. Ο αριθμός των μαθητών προσφύγων στη χώρα ανέρχεται σε 14.500 προσφυγόπουλα και μάλιστα φέτος είναι περισσότερα εγγεγραμμένα, παρόλο που είναι μικρότερος ο αριθμός των προσφύγων στη χώρα. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση είναι η συνεχής κινητικότητα των προσφυγικών πληθυσμών, με τα δεδομένα να αλλάζουν συνεχώς. Για μας όλοι οι μαθητές είναι με τα ίδια δικαιώματα. Η εκπαίδευση είναι ένα αγαθό, ένα πραγματικό αγαθό που πρέπει να το εκμεταλλευτούν όλοι, ο καθένας μαθητής. Βέβαια, συναντούμε πολλές δυσκολίες στη χώρα μας, γιατί το είπε ο κ. Καμπουράκης προηγουμένως. Έχουμε αυτή τη στιγμή 14.500 μαθητές στη χώρα, προσφυγόπουλα, που τα αγκαλιάζουμε πραγματικά και ψάχνουμε γωνιά-γωνιά, διάκριση-διάκριση να τα εντάξουμε αυτού όλα μέσα στις τάξεις, με πραγματικά κόπο και θυσία και τη κ. Μπούτσκου γενικότερα και των συνεργατών, αλλά και όλων των υπευθύνων εκπαίδευση προσφύγων των περιφερειακών διευθύνσεων. Και μάλιστα φέτος είναι περισσότεροι που έχουν εγγραφεί από την αρχή της χρονιάς ακόμη σχέση με την περσινή χρονιά, και αν ληφθεί υπόψη ότι είναι λιγότερος ο αριθμός των προσφύγων. Έχουμε προβλήματα στις μετακινήσεις, δηλαδή δημιουργείται μια δομή, ξαφνικά σταματά να υπάρχει. Έχουμε μερικά τα οποία μεταφέρονται από μια δομή στην άλλη και εμείς τα έχουμε γράψει κάπου. Δημιουργούμε τις υποδομές, φεύγουν τα παιδιά, μένουν εκπαιδευτικοί. Ένα τεράστιο όγκο προβλημάτων που το διαχειριζόμαστε όμως όλοι μαζί, με σκοπό να μην χαθεί ο τρόπος και η διαδικασία εκπαίδευσης από κανένα μαθητή. Δεν είναι τυχαίο ότι τόσοι αντισταθμιστικοί θεσμοί λειτουργούν χωρίς να μην υπάρξει αποκλεισμός κανένας. ΔΕΠ για δύο από τα χρόνια. Τάξη υποδοχής. Ένταξη των μαθητών στις τάξεις. Να σας πω μερικά νούμερα μόνο, γιατί δεν θα επαναλάβω της υπήρου που είπε ο κ. Καμπουράκης. Γενικότερα όμως, σήμερα έχουμε 47 κέντρα δομές φιλοξενίας, 5 κιτ. Έχουμε 93 σεπ σε όλη τη χώρα, ένα αριθμό 100 περίπου. Έχουμε 110 ΔΕΠ που δημιουργούν απόγευμα στα σχολεία, κυρίως, σχεδόν όλες απόγευμα. 14.500 μαθητές. Έχουμε 1.225 εκπαιδευτικούς διορισμένους μόνο για τις εκπαίδευσεις προσφύγων και 300 χθες που προσλήφθηκαν για τις τάξεις υποδοχής δευτεροβάθμιας, μιλάμε ξεπεράσαμε τον αριθμό των 1.500 εκπαιδευτικών μόνο για τις ΔΕΕ. Ο στόχος είναι αυτός, να εγγράφονται όλοι οι μαθητές, και πραγματικά δίνουμε αγώνα και θέλω να είστε κοντά να ευχαριστήσω τους έτσι για τον γιγάντιο αγώνα που κάνουν, γιατί δεν είναι μόνο τα παιδιά αυτά να δέχονται το τεράστιο αυτό αγαθό της εκπαίδευσης, είναι ώστε ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε και μια κοινωνική συνοχή. Όχι μόνο τους γονείς τους, αλλά και τους ίδιους να τους εντάξουμε σιγά σιγά στην κοινωνία. Παρά τις δυσκολίες που σήμερα έρχονται, αύριο φεύγουν και δεν προλαβαίνουμε καν να κάνουμε την ένταξη ή τη γλωσσομάθεια, στο διάστημα σε αυτό, των μηνών που μένουν κάποιοι, των ημερών που μένουν κάποιοι σε κάποια σχολεία, και συμβαίνει και αυτό σε κάποιες περιπτώσεις, είμαστε εκεί για να σώσουμε, αν θέλετε, και μία ψυχή. Στην Ήπειρο φοιτούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνολικά 918 προσφυγόπουλα, ενώ τα εγγεγραμμένα φτάνουν τα 1.100, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κώστας Καμπουράκης. Στην περιφέρεια Ήπειρου φιλοξενούνται 130 ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, 13 ως 17 ετών, τα περισσότερα σε ξενώνες και ένας μικρός αριθμός από αυτά στον ιστό της πόλης των Ιωαννίνων, σε διαμερίσματα με ημιαυτόνομη διαβίωση. Στη συνέχεια θα σας κάνω μια πολύ σύντομη παρουσίαση των δομών εκπαίδευσης προσφύγων της περιφέρειάς μας. Θα πάμε στην επόμενη. Λοιπόν, οι πρώτες δομές είναι οι δομές υποστήριξης εκπαίδευσης προσφύγων. Στην προσχολική, σε 3 κέντρα φιλοξενίας έχουμε 7 τμήματα και φοιτούν 96 μαθητές. Στην πρωτοβάθμια, σε 4 δημοτικά σχολεία, 6 τμήματα, 99 μαθητές
και στη δευτεροβάθμια σε ένα γυμνάσιο, δύο τμήματα, 27 μαθητές. Συνολικά λοιπόν, νήπια αγωγία και πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, ΔΙΕΠ, 222 μαθητές. Να θυμίσω ότι η εκπαίδευση προσφύγων ξεκίνησαν με τις ΔΙΕΠ, αλλά με τα χρόνια οι ΔΙΕΠ μετατοπίζονται και τα παιδιά πηγαίνουν σε τάξεις υποδοχής ή εντάσσονται κανονικά σε σχολικές μονάδες. Να δούμε την επόμενη. Ωραία. Πηγαίνουμε στις τάξεις υποδοχής. Στην πρωτοβάθμια σε 14 δημοτικά σχολεία λειτουργούμε 16 τμήματα με 209 μαθητές. Και στη δευτεροβάθμια σε 13 γυμνάσια, 6 ΓΕΛ και 3 ΕΠΑΛ, αντιστοίχως 205 μαθητές, 150 και 35. Συνολικά λοιπόν έχουμε 599 μαθητές σε τάξεις υποδοχής. Και να δούμε και την επόμενη διαφάνεια. Εδώ έχουμε μαθητές πρόσφυγες οι οποίοι είναι φοιτούν κανονικά. Τι εννοούμε? Όπως τα δικά μας τα παιδιά, πάνε και αυτά στο σχολείο, είτε με μεταφορικό μέσο, είτε με τα πόδια αν είναι κοντά, μπαίνουν στις τάξεις μαζί με τα δικά μας και ακολουθούν το αναλυτικό πρόγραμμα σε τα δικά μας τα παιδιά. Τα δικά μας τα θέλετε μέσα σε παρένθεση. Στην πρωτοβάθμια, σε 15 δημοτικά σχολεία, φοιτούν κανονικά 69 μαθητές και στη δευτεροβάθμια, σε 4 γυμνάσια, 1 ΓΕΛ, 2 ΕΠΑΛ, φοιτούν οι 28 μαθητές. Συνολικά δηλαδή κανονικά ενταγμένους έχουμε 97 μαθητές. Να δούμε την επόμενη. Να ανακεφαλαιώσω δηλαδή αυτή την πολύ σύντομη εικόνα. Είπαμε ότι στην προσχολική 96 μαθητές σε νηπιαγωγεία. Τα νηπιαγωγεία γνωρίζετε ότι στεγάζονται στα κέντρα φιλοξενίας. Στην πρωτοβάθμια 377, στη δευτεροβάθμια 445, συνολικά λοιπόν στην περιφέρεια Υπήρου φοιτούν 918 προσφυγόπλου. Και αναφέρομαι στον αριθμό των παιδιών που φοιτούν. Τα παιδιά τα εγγεγραμμένα είναι πολύ περισσότερα. Αν μετρήσει κανείς τα εγγεγραμμένα, φτάνουμε γύρω στα 1.100 περίπου. Σχολικό έτος 2021 υπήρξε λόγω της πανδημίας δύσκολο για όλους. Οι πρόσφυγες μαθητές ως ευάλωτη κοινωνική ομάδα καθίστανται ακόμα πιο αδύναμοι, ακόμα πιο αδικημένοι. Παρά τις δυσκολίες και τις ελλείψεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό, σε συνδεσιμότητα με το ίντερνετ, καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρήσουμε την επαφή των παιδιών αυτών με την εκπαιδευτική διαδικασία. Η χώρα μας προωθεί την πολυπολιτισμικότητα και την αλληλεγγύη. Η εκπαίδευση είναι ένα ισχυρό εργαλείο, όπλο που μπορεί να αμβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες, να καταπολεμήσει τις προκαταλήψεις, την ξενοφοβία, τις ρατσιστικές αντιλήψεις, να προασπίσει τα δικαιώματα όλων των παιδιών χωρίς φυλετικές, εθνικές, θρησκευτικές, έμφυλες και κοινωνικές διακρίσεις. Βρίσκεστε στη Μητρόπολη των Γραμμάτων και των Τεχνών. Βρίσκεστε στην Ήπειρο της Ευεργεσίας, του Τοσιτσίου, του Ζαπίου, του Μετσοβίου, της Όπερας της Βιέννης, των Γεφυρών της Βουδαπέστης, του Αρσακίου και πόσο άλλων ευεργετημάτων. Τα Γιάννα και η Ήπειρος δεν είναι Πάτρα. Δεν είναι Κοζάνη. Η Ήπειρος είχε ένα ιδιαίτερο ρόλο στην προσφυγιά και ως τόπος υποδοχής, αλλά και ως τόπος προσφύγων σε άλλες πατρίδες, ακόμα και ως πρόσφυγα στην ίδια την πατρίδα. Έτσι λοιπόν είχε το άπλωμα της καρδιάς και πόσο μάλλον τους παρόντες καιρούς να υποδεχτεί και να φιλοξενήσει πρόσφυγες.
Ένα ζήτημα που εκκρεμεί είναι η μεταφορά των μαθητών από τις δομές όπου διαμένουν στις σχολικές μονάδες, με τον κύριο Κόπτση να σημειώνει πως είναι αρμοδιότητα των περιφερειών και πως από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας έχουν γίνει συζητήσεις με τα συναρμόδια Υπουργεία για να λυθούν τα όποια προβλήματα υπάρχουν ακόμη. Η επικοινωνία. Προχθές είχα μια συνάντηση και με το Υπουργείο Μετανάστευσης και με τις περιφέρειες όπου υπήρχαν κάποια προβληματάκια. Κοιτάξτε, ξέρετε, δεν είναι μια τόσο αυτόματη διαδικασία. Είναι των περιφερειών. Εμείς, βέβαια, όπου συναντούμε πρόβλημα για τους 14,5 μαθητές μας που πραγματικά προσπαθούμε και τους εντάσσουμε, γιατί θέλουμε ένα ενταξιακό σχολείο, ένα σχολείο που το αγαθό της εκπαίδευσης το παρέχει σε όλους τους μαθητές. Για μας είναι όλοι οι μαθητές, όλα τα παιδιά της ηλικίας αυτής του σχολείου είναι ισότιμα και πρέπει να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Όπου λοιπόν δεν υπάρχει, γιατί έχει κριθεί άγνωστο διαγωνισμός, υπάρχουν άλλες παράμετροι που δεν εξαρτώνται φυσικά από το Υπουργείο Παιδείας, παρεμβαίνουμε όσο μπορούμε στα όρια της επιτρεπτής παρέμβασής μας και με τα αντίστοιχα Υπουργεία προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Ξέρετε, δεν είναι όλα να λειτουργούν αυτόματα και να βρίσκουμε λύσεις. Είναι πολύ παραγωγικό το θέμα, ψάχνουμε ως λύσεις. Φέτος πήγαμε πάρα πολύ καλά και στις μετακινήσεις. Αν υπάρχουν 2-3 προβληματάκια, θα προσπαθήσουμε να τα λύσουμε άμεσα.